Λοιπόν, κύριε Κερίδη, το πρώτο σας σχόλιο καταρχάς για όσα έγιναν την Παρασκευή με το Roots Race. Έχουν υποθεί πάρα πολλά. Το δικό σας συμπέρασμα είναι ότι οι Τούρκοι μας τέσταραν, ήταν μια πρόβα όλο αυτό που είδαμε. Κυρία Σαναδίτα, νομίζω ότι και αυτό είναι το κρίσιμο και το σημαντικό. Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα όπως πρέπει, στέλνοντας τη φρεγάτα. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση αν ήταν ο καιρός ή δεν ήταν ο καιρός και πώς έγινε. Υπό, το βέβαιο είναι. Μήπως πρέπει να μπείτε σε αυτό. Ναι, μπορώ αν θέλετε στη συνέχεια. Αλλά νομίζω το κρίσιμο και το σημαντικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε με διαρκείς προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας. Αν το δεν θέμα είναι αυτό, να αντιδράσει σωστά άλλο. Η Ελλάδα. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Αν η αντίδραση η ελληνική λειτουργήσε αποτρεπτικά. Ναι. Δεν θα πρέπει ωστόσο μόνο να μένουμε σε αυτό. Θα πρέπει να βλέπουμε το σύνολο των κινήσεων, διότι επαναλαμβάνω και το λέω σε κάθε ευκαιρία, το σκάκι, η παρτίδα σκακιού με την Τουρκία δεν είναι πια μόνο το Αιγαίο ή η Ανατολική Μεσόγειος. Έχει ανοίξει πάρα πολύ, έχει πάει και αλλού και είναι πολύ σημαντική η σημερινή επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού σε δύο κρίσιμες χώρες, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα, με τους δύο πιο ισχυρούς ηγέτες του αραβικού κόσμου, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον πρίγκιπα διάδοχο του Σαουδαραβικού θρόνου και τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγίτ. Πριν πάμε σε αυτό, επειδή Εμιράτων, ρωτήσαμε κάτι σημασία. Άλλο, κύριε Κερίδη, επειδή όντως η Ελλάδα αντέδρασε με αποφασιστικότητα, όπως είπατε, την Παρασκευή. Τα περί καιρικών συνθήκων, όλη αυτή η ιστορία με τα καλώδια, το τι έγινε κλπ. Χρειάζονταν, κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν το σκάφος, όπως ξέρετε, έκανε έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ στα πλαίσια της προκλητικότατης αμφισβήτησης των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας εκεί. Ξέρουμε από τις επικοινωνίες ότι μετακινήθηκε, μετατοπίστηκε, δεν μάζεψε τα καλώδια. Με τα καλώδια μάζεψε και εγκινήσει, δεν μπορεί να κάνει έρευνες και προχώρησε αργά-αργά, γιατί λόγω και των καλώδιων, προς το να βγει από την ελληνική υφαλοκρηπίδα στη συνέχεια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε διάβημα, διότι η διέλευση πλοίων από διεθνή χωρικά ύδατα και από τα δικά μας χωρικά ύδατα, τα εθνικά χωρικά ύδατα, στο βαθμό που είναι ευλαβής, επιτρέπεται και δεν υπάρχει. Δεν είχε ανακοινώσει ευλαβή διέλευση το πλοίο αυτό. Ναι. Δεν ανακοινώνονται οι αυλαβείς. Με καλώδια απλωμένα και αυλαβείς. Ναι. Ήταν 8 χιλιόμετρα, δεν μαζεύτηκαν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να δεχθώ ότι είναι. Ήταν μια προκλητική ενέργεια αυτή που αντιμετωπίστηκε. Μία ακόμα προκλητική που αντιμετωπίστηκε. Θα έχουμε αρκετές τέτοιες. Διότι ο Ερντογάν έχει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το 2020 είναι έτος αναταράξεων. Γι' αυτό χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν υποτιμούμε. Να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο πριν πάμε στο διάλειμμα. Μόνο αυτό να πω, γιατί θέλω να ακουστεί πραγματικά, ότι από τη μια έχουμε μια Τουρκία η οποία με πρόσχημα τη δημοκρατία, την οποία καταπατά στο εσωτερικό της, προσπαθεί να αναδιατάξει τη Μέση Ανατολή. Και με πρόσχημα τα λάθη των Δυτικών στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Χαμάς. Ναι. Άρα είναι ο βασικός υποστηρικτής του πολιτικού Ισλάμ. Μην το προχωράτε άλλο, κύριε Κερίδη, να πάρουμε ένα σχόλιο και το προχωράω και θα επιμείνω, διότι δεν πρέπει να είμαστε στην Τουρκία. Καταρχάς, εσείς ανησυχείτε και προετοιμάζεστε για ένα θερμό επεισόδιο στην κυβέρνηση? Βεβαίως είμαστε προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πρώτον, έχω την πληροφόρηση, τολμώ να πω, περί των καιρικών συνθήκων, διότι ξέρουμε τις επικοινωνίες του πλοίου με τα πολεμικά πλοία της Τουρκίας. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Το προσπερνώ και λέω ότι η προκλητικότητα των Τούρκων είναι δεδομένη. Τη συγκεκριμένη μέρα Παρασκευή η Τουρκία. Η Τουρκία, θα σας πω, η Τουρκία είναι επικεντρωμένη στο Ιντλίμπ. Ναι. Το μεγάλο της πρόβλημα είναι το Ιντλίπ, όπου έχουμε επίθεση των δυνάμεων του Άσαντ και προσφυγοποίηση ήδη εκατοντάδων χιλιάδων Σύριων που περνάνε την τουρκική μεθόριο εντός Τουρκίας και δημιουργούν νέο προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα και προς εδώ. Λέω λοιπόν ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αδυνατεί και το μηντιακό να παρακολουθήσει τη δυναμικότητα του παιχνιδιού με το οποίο παίζουμε με την Τουρκία. Πολιτικών αρχηγών, κύριε. Και το συμβούλιο καλό είναι και θα γίνει. Αλλά ακόμα και. Βεβαίως θα γίνει την ώρα του. Αλλά σκοπός είναι τώρα να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις. Διότι από τη μια έχει έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μια πολύ δυνατή. Θα τις δείτε αν δεν γίνει συμβούλιο αρχηγών. Θα σας τις πω. Μπορούμε να τις ακούσουμε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνοντας. Τότε μας προκαλείτε, κύριε Κερίδη, επειδή είστε πάρα πολύ σοβαρός. Γι' αυτό παρεμβαίνω. Αν δεν ήσασταν, δεν θα παρεμβαίνα. Επειδή θέλω να βγει ο θηλεθεατής από εμάς εδώ τους τρεις πιο πλούσιος σε γνώσεις από ότι όταν ξεκινήσαμε. Λέτε ότι κάποια στιγμή δεν πιστεύετε ότι τώρα είναι η στιγμή. Πιστεύετε ότι είναι καλό εμείς οι τρεις μας,
που δεν είμαστε και από τους πιο έξαλλους, να αρχίσουμε να λέμε ο καθένας μόνος του το μαζί του. Πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή χρειάζεται και είναι χρήσιμο και θα γίνει. Αυτό, με βάση τον προγραμματισμό του Πρωθυπουργού. Θα σας πω τώρα τούτο. Ανά πάσα στιγμή δεν απαντάει στο ερώτημα. Λοιπόν, έλατε. Κάνουμε κύκλους για να μην πούμε την σας ουσία. Προσέξτε να δείτε τώρα το παιχνίδι που παίζετε. Ναι, πρέπει να γίνει, παιδιά, θα γίνει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωτοβουλίες. Ήρθε το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Ήρθε ο Χαφτάρ. Υπογράφηκε το EastMed. Θα στείλουμε ενδεχομένως Πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία. Η Ελλάδα της ακινησίας. Επιτρέψτε μου να πω λίγο τη γνώμη μου. Γιατί είναι καλό, πείτε αυτό, λέω. Για λοιπόν, να πω μετά τη γνώμη μου την άλλη. Η Ελλάδα της ακινησίας. Δεν αποδίδουν όλα αυτά, έχουν αποδώσει. Και τι όλα αυτά. Αυτές οι κινήσεις, ας πούμε, ότι είναι στο σωστό επίπεδο. Βεβαίως και αποδίδουν, αλλά δεν θα το δούμε αυτό αύριο. Είναι ένας μαραθώνιος. Λοιπόν, σας λέω τώρα με ισχυρούς παίκτες. Παίκτες με χρήμα. Παίκτες σκληρά γεωστρατηγικούς, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, όπως είναι το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Ναι. Λοιπόν, δεν επιτρέπουν στην Τουρκία να κάνει παιχνίδι στη Λιβύη. Η αποστολή συστοιχίας Πάτριοτ, για παράδειγμα, επειδή ασκείται κριτική και την αντιπολίτευση προς αυτό. Η Ελλάδα γιατί το κάνει? Γιατί ασκείται μία κριτική και λέει τώρα εμείς τι ανάγκη είχαμε να το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, η Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του νέου παιχνίου έχει υποχρέωση να χτυπήσει την Τουρκία σε όλα τα επίπεδα και παντού. Χτίζοντας συμμαχίες με όποιον μπορούμε να χτίσουμε. Με όποιον μπορούμε να χτίσουμε συμμαχίες. Και να αναδείξουμε το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ταραξίας γενικώς για όλους. Δεν είναι ταραξίας μόνο στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα διμερές. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ευρύτερο τουρκικό αναθεωρητισμό ανακατάταξης και αναδιαμόρφωσης της Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται αντισυσπηρώσεις και δημιουργούνται ανοίγματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Εκμεταλλεύεται με τους Γάλλους, θα τα εκμεταλλευτεί με τους Αιγύπτιους στην Λιβύη. Αλλά παραβιάζει δικαιώματά μας η Τουρκία καθημερινώς και ανελικώς. Όμως για να αντιμετωπίσουμε αυτό, το να επικαλούμαστε απλώς στο διεθνές δίκαιο όπως κάναμε μέχρι τώρα και να λέμε εμείς αυτό, αυτό και αυτό και να μην μας ακούει κανείς. Ή να περιμένουμε από μια υπνοβατούσα Ευρώπη. Προσέξτε τώρα, γιατί και την Ευρώπη μην την υπερτιμούμε. Υπάρχει η Γαλλία, η οποία παίζει παιχνίδι. Και συγκεκριμένες κυρώσεις κατά προσώπων. Πολύ αραφές. Δεν είναι τώρα. Ούτε απειλούν σε τίποτα τώρα τον Ερντογάν. Αυτή η Αμερική τις έχει βάλει. Βάλτε μια τελεία, παρακαλώ, για να μην μια φράση, κύριε Κερίδη. Να κρατήσουμε ακριβώς αυτό το επικοδομητικό. Τη νέα εποχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια νέα Μέση Ανατολή, με νέα πεδία, όπου η ελληνική διπλωματία για πρώτη φορά ενεργοποιείται ή, εν πάση περιπτώσει, δραστηριοποιείται και επιταχύνει βηματισμό. Ας μείνουμε σε αυτό. Επιταχύνει βηματισμό. Με έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει αντίληψη ακριβώς αυτού του δυναμικού πεδίου και κάνει κινήσεις είτε με τη Γαλλία, είτε με την Αίγυπτο, είτε με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες έχουν φέρει σε μια μηχανία και έχουν εκπλήξει για τα αντανακλαστικά την ευελιξία, την ευστροφία, την Άγκυρα. Δεν είναι στα σκηνιά, αλλά αυτός. Να το πω για να το καταλάβουμε. Αυτός είναι με τη Χαμάς. Αυτός είναι με τη Χαμάς. Τι να απαντήσετε, κύριε Λοβέρνο? Είναι με τη Χαμάς χθες και ο δικός μας είναι με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και Μπιν Σαγίτ, τους δύο ηγέτες του αρχικού κόσμου. Έχει τη σημασία του. Κύριε, καλή σας μέρα.